Ο Μάνος ο Λοΐζος δεν ήταν μόνο ένας φίλος δικός μου, ήταν θα έλεγα και αδελφός. Ήμασταν πολύ κοντά μέχρι σχεδόν που έφυγε. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, στη δεκαετία του 60, που βρεθήκαμε στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Στο σύλλογο αυτόν που τραγουδούσαμε, υπήρχε χοροδία, ο Μάνος ο Λοΐζος έγραφε για τη χοροδία, έγραφε τότε τα πρώτα του τραγούδια και βρέθηκα εγώ για να μ' ακούσουν, πήγα στο σύλλογο για να ακούσουν τη φωνή μου και αν είναι να με προσλάβουν ως μέλος της χοροδίας. Και ο Μάνος ο Λοΐζος με υποδέχτηκε, μου είπε ποιο τραγούδι ξέρεις, εγώ άκουγα ξένα τότε εκείνη την εποχή, μαθήτρια, μου λέει θα μάθεις ένα ελληνικό και θα έρθεις. Να μάθεις τον Καϊμόλη, που ήταν μεγάλο σου ξέρετε τότε ο Καϊμός, του Μίκη Θοδωράκη, που ακούγονταν πολύ στο ραδιόφωνο με την υπέροχη φωνή του Καζαντζίδη, και να έρθεις. Πήγα λοιπόν, τραγούδισε, μου λέει, α, ωραία, είσαι μέλος πια του συλλόγου, πολύ ωραία φωνή και μαζί όλοι θα προχωρήσουμε. Άγνωστοι, ο Μάνος ο Λοΐζος, ήταν ο Χρήστος ο Λεοντής, ο Νότης ο Μαυρουδής και ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο τελευταίος που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν έμενε μέσα στο σύλλογο. Ήταν η Κυψέλη μας. Εκεί ακουγόντουσαν καθημερινά τα τραγούδια, δοκιμάζαμε τα τραγούδια, κάναμε τη χοροδία. Ήταν η επαφή μας και θα λέγαμε έτσι ότι συσπυρωνόμαστε και περνάγαμε την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, έτσι, μέσα από το τραγούδι, το ξεπερνούσαμε. Ήταν η εποχή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων, η εποχή της νέας δημιουργίας. Γι' αυτό αργότερα το ονομάσαμε Άνοιξη στο ελληνικό τραγούδι. Θυμάμαι ότι τραγουδούσαμε σε προσκλήσεις των φοιτητών, σε συλλόγους φοιτητικούς, πολιτιστικούς εκείνη την εποχή, σε λαϊκές συναυλίες, τραγουδούσαμε και διαδηλώναμε. Διαδηλώναμε και τραγουδούσαμε για περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, ήταν τότε τα αιτήματα το 114, έτσι, το τελευταίο άρθρο του συντάγματος, ήταν το 15% στους φοιτητές για την παιδεία και άλλα πολλά πράγματα, να φύγει η λογοκρισία, υπήρχε η λογοκρισία και άλλα πολλά πράγματα που ερχόντουσαν από τα μετεμφυλιακά χρόνια της δεκαετίας του 50 και θα λέγαμε ότι υπήρχε η ανάγκη του κόσμου και της νεολαίας να ανοίξει, να μιλήσει, να φωνάξει εναντίον της αδικίας, εναντίον του πολέμου, εναντίον ήταν τότε τα φιλελληνικά κινήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούσαν οι μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι τραγουδιστές, η Μπαέζ, ο Ντίλαν, στη Γαλλία, παντού. Οπότε τα μηνύματα τα παίρναμε και εμείς εδώ και αυτή τη δουλειά έκανε έτσι, το φυτώριο αυτό που δημιούργησε ο Σύλλογος Φιλονικής Μουσικής, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ο καθένας με τον τρόπο του και ο Μάνος, ο οποίος είχε έρθει λίγα χρόνια πριν από την Αίγυπτο, είχε ένα πηγαίο ταλέντο, ήταν, θυμάμαι, πολύ λυρικός, ευαίσθητος, τρυφερός άνθρωπος και αυτό έβγαινε και στη δημιουργία του, στα τραγούδια του, τα οποία τραγούδια ακουμπούσαν τα προβλήματα, είχαν τέτοια αισθήματα, τέτοια συναισθήματα που ακουμπούσαν και τα προβλήματα του κόσμου και άκουγες και έλεγες να, κοίτα τι λέει ο στίχος, δηλαδή επηρεάζαν πάρα πολύ. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, της Κοστούλας Μητροπούλου, το τραγούδι του Λόρκα, το τραγούδι του δρόμου, δηλαδή που έλεγε του Λόρκα η ποίηση. Μετά αργότερα λίγο έφτιαξε το ακορντεόν ενάντια στο φασισμό, το υπέροχο αυτό τραγούδι. Τότε λοιπόν που ήμασταν σχεδόν καθημερινά με όλους μαζί και ιδιαίτερα με τον Μάνο, ήρθε και ο Μίκης μας άκουσε αγκάλιασε, θα έλεγα, και τον Μάνο και τον Χρήστο Λεοντή και τους πήρε στις λαϊκές συναυλίες που έκανε ο Μίκης και στο πρώτο μέρος παίζανε τα τραγούδια τους οι δύο αυτοί συνθέτες και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο ήταν τα τραγούδια του Μίκη. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο Μάνος εμπνεύστηκε από τα... γιατί ήταν και ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, δεν ενδιαφερόταν μόνο για τα κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδας που ήταν συγκεκριμένα και πολύ έντονα, αλλά έβλεπε και είχε μια οικουμενική ματιά το τι γινόταν έξω.
Λοιπόν, στην Αμερική υπήρχε έντονο λοιπόν το πρόβλημα του ρατσισμού, που σκοτώνανε, λιντζάρανε, δολοφονούσανε τους μαύρους, και οπότε δημιουργήθηκε ένα μεγάλο αντιρατσιστικό και είχε μια μεσότητα αυτό και μια δύναμη το κίνημα, το αντιρατσιστικό, πολύ ανθρώπινο, που έδειχνε την αλληλεγγύη, την κατανόηση. Και σκεφτείτε, ένας Έλληνας μαζί με τον Γιάννη Νεγρεπόντι, που έγραψε τους στίχους, άλλος ένας εκπληκτικός και ευαίσθητος δημιουργός, γράψανε αυτά και πειραματίστηκαν και μουσικά. Και για μένα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτά γίνανε πριν την Χούντα, πριν έρθει το 67. Γίνανε εκεί 65-66, και το 66 νομίζω άρχισε να τα σκέφτεται. Ο Μάνος τα τραγουδούσαμε μαζί με άλλα τραγούδια επίσης, μπαλάντες, πολύ όμορφες μπαλάντες. Αυτό είχε το καταπληκτικό, ότι πειραματιζόταν και έφτιαχνε διαφορετικά πράγματα. Δεν είχε ένα τρόπο μόνο σύνθεσης. Του άρεσε να κάνει το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι δημιούργησε έτσι μια πολύ καλή γνήσια λαϊκότητα, με λαϊκότητα, ας πούμε, τα τραγούδια του είχαν μια γνησιότητα, θα λέγαμε, αυτό το λαϊκό τραγούδι, που αργότερα, μετά την μεταπολίτευση, φάνηκε το ταλέντο του με τα τραγούδια της Χαρούλας, τα τραγούδια που τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας, τα τραγούδια που τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αλλά εγώ σας λέω ότι είχε προηγηθεί πριν τη Χούντα. Και ετοιμάζαμε λοιπόν τη συναυλή αυτή, θα τραγουδούσε και ο Σαββόπουλος, θυμάμαι, μέρες πριν, σε, νομίζω, οι φοιτητές της βιομηχανικής το είχαν πρωτοπαίξει στην Πειραιά, το είχαμε τραγουδήσει, και ετοιμάζαμε 2 μέρες πριν γίνει το πραξικόπημα στην Αθήνα να κάνουμε αυτό τη συναυλία. Δεν προλάβαμε, ασφαλώς απαγορευτήκανε αμέσως όλη η μουσική και οτιδήποτε που είχε σχέση με νόημα τέτοιο κοινωνικό και αυτά. Θυμάμαι ότι ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης πήγε εξορία στην Γιάρο και στη Λέρο. Ο Μάνος, εγώ έφυγα στο εξωτερικό μετά από λίγες μέρες, μόλις έγινε το σκόπιμα, με την προτροπή του Μίκη, και βγήκα, γιατί ο Μίκης κρυβόταν, βγήκα στο εξωτερικό και μετά από λίγο καιρό ήρθε και ο Μάνος. Και ήμασταν Παρίσι και μετά πήγαμε και 2 Λονδίνο. Τον συνάντησα για ένα χρόνο. Επέστρεψε όμως το 68 στην Αθήνα και δημιούργησε τότε το μεγάλο δεύτερο αυτό, πώς να σου πω, περίοδο της μουσικής του, που ήταν τα υπέροχα αυτά λαϊκά του τραγούδια και πολύ γνωστά και οι μπαλάντες του. Τι να πει κανείς για ένα τόσο χαρισματικό πλάσμα, και ως άνθρωπος και ως δημιουργός, και φανταστείτε πόσα χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια είναι που έφυγε περίπου, τι θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αφού τόσο λίγο που ήταν, έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα τραγούδια επίσης του Ναζίμ Χικμέτ, που τα προόριζε τότε, να τα πω εγώ, αλλά δεν προλάβαμε διότι έγινε η δικτατορία, χαθήκαμε. Και μόλις πέφτει η δικτατορία στη μεταπολίτευση, αμέσως το ηχογραφούμε, τα νέγρικα, θυμάμαι, και αρχίσαμε και φάνηκαν τόσο πρωτοποριακά για την εποχή, επαναστατικά, έτσι, οι νέοι τότε πολύ υποψιασμένοι με όλα αυτά που συνέβαιναν, και ακόμα και τώρα που τα ακούνε, γιατί εδώ που τα λέμε νομίζαμε ότι αφήσαμε πίσω μας αυτό, ότι αυτά τελειώσαμε. Και είδαμε πόσο απειλητικό ήταν πάλι αυτό, το κίνημα, έτσι, των ρατσιστών. Τα βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα. Και όπου τα τραγουδώ σε συναυλίες, πραγματικά συναρπάζουν τον κόσμο. Είναι υπέροχα τραγούδια. Τι να σας πω άλλο, το πιο βασικό, ότι πρέπει να συγχαρούμε το ΚΚΕ και την νεολαία της ΚΝΕ, που τιμάει τους δημιουργούς, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δεν είναι μόνο ότι τιμάει το τραγούδι και την τέχνη του τραγουδιού, αλλά αν θες και η κοινωνία, ας πούμε, στην οποία απευθύνεται το κομμάτι, το τραγούδι αυτό, γενικότερα μιλάμε για το τραγούδι αυτής της εποχής, το μεγάλο αυτό καλλιτεχνικό κίνημα, απευθύνεται στην κοινωνία. Άρα
κάνει καλό και στην κοινωνία και στους δημιουργούς τώρα που μαθαίνω ότι γίνονται πολλές παρουσιάσεις από το ΚΚΕ και είναι πολύ σημαντικό γιατί η εποχή έχει αλλάξει τόσο πολύ. Πάμε κάπου αλλού και φοβάμαι ότι θα περάσουν στη λύθη που είναι τραγικό όλο αυτό το κίνημα, αυτή η άνοιξη ας πούμε. Και πρέπει να σας πω επειδή ταξιδεύω και τραγουδάω σε όλο τον κόσμο δεν έχω συναντήσει αντίστοιχο τέτοιο μουσικό καλλιτεχνικό κίνημα στον κόσμο που έχει μέσα ποίηση που όλοι οι ποιητές γράφουν κτλ. Υπήρξε ίσως κάποτε στη Λατινική Αμερική κάποια, ένα κίνημα πολύ παλιότερα με ποίηση και τραγούδι, στη Γαλλία παλιότερα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή συναντώ δημιουργούς έξω που πηγαίνουμε, με καλέσανε στην Ουτρέχτη σε ένα φεστιβάλ ποίησης που ήταν μαζί με μουσική από όλη την Ευρώπη καλέσανε. Αντίστοιχα, ας πούμε, δημιουργούς που κάνανε πάνω σε ποιήση, ποιητική στιχουργία ή με ποιητική, ας πούμε, τραγούδια, μουσική, από όλα τα, και ξέρετε τι εντύπωση κάνει πάρα πολύ το δικό μας κίνημα. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και δεν πρέπει να χαθεί, πρέπει να υπάρχει αυτή η μνήμη. Δεν λέω ότι όλα θα διασωθούν, όχι, πάντα. Ο κόσμος αλλάζει και υπάρχουν τα καινούργια πράγματα που πρέπει να βγουν και να υποστηριχτούν. Αλλά ό,τι καλύτερο και ζωντανότερο από αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το δώσουμε στον κόσμο, στον νέο κόσμο.